Η σημερινή εκδήλωση είναι μια κεντρική εκδήλωση του τμήματος, γιατί βγάζει προς τα έξω την άποψη της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ για ένα κομβικό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις απαντάνε στα τέσσερα βασικά ζητήματα: στην κοινωνική δικαιοσύνη και ανάπτυξη με δημοκρατία, στον πατριωτισμό, στο διεθνισμό και στον ουμανισμό. Απαντούν γιατί προωθούν την ανάπτυξη χωρίς ρεμούλες και μίζες. Από την άλλη μεριά μπορούν να εδραιώσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα ειρήνης και να μην γίνουν εργαλείο νέων αποικιοκρατικών πολιτικών και γεωπολιτικών τυχοδιοκτισμών και τέλος μπορούν να είναι ένοπλες δυνάμεις που σέβονται τον άνθρωπο και σέβονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι το καινούργιο φέρνει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι ακριβώς για αυτούς τους λόγους που είπα προηγουμένως, είναι μια ρηξική ρεύθη πρόταση. Είναι μια πρόταση που δεν επιθυμεί να συνεχιστούν οι αλόγιστες δαπάνες χωρίς σκοπό και χωρίς στρατηγική. Δεν επιθυμεί να έχει τις ένοπλες δυνάμεις και το πολιτικό προσωπικό σε μια συνεχή κατάσταση αναξιοκρατίας, ρουσφετολογίας. Επιθυμεί να βάλει τον άνθρωπο στο κέντρο και την κοινωνία στο κέντρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά από όλες τις πολιτικές που είχαμε μέχρι σήμερα.